Γεια σας αγαπούλες μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Είμαι ο Μάνος ο Βιλιχάκης και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βιντεάκι, όχι, δεν θα σας δείξω μακιγιάζ, δεν θα σας μιλήσω για μακιγιάζ. Τι θα σας δείξω? Θα σας δείξω δε μακιγιάζ. Και για να είμαι ακριβής, δεν θα σας δείξω, θα σας μιλήσω για το δε μακιγιάζ. Το δε μακιγιάζ, το οποίο είναι ίσως από τα πιο σημαντικά βήματα στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας κάθε γυναίκας. Γιατί αποφάσισα να κάνω τέτοιο βιντεάκι, αφενός γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές και αφετέρου γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αφαιρέσεις το μακιγιάζ από την επιδερμίδα. Πολλές φορές, αν έχω να κάνω μια καμπάνια για beauty, χρειάζεται να βάψω την κοπέλα μία φορά, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και έξι έχει συμβεί. Οπότε, όταν χρειαστεί να ξεβάψω ένα μοντέλο για να έχει καθαρή επιδερμίδα να προχωρήσει στο επόμενο μακιγιάζ, θέλω η επιδερμίδα να είναι πεντακάθαρη. Δεν σηκώνω ίχνος μακιγιάζ να υπάρχει στην επιδερμίδα. Τρελαίνομαι. Θέλω να είναι καθαρή. Για να μπορέσω να ξανακάνω πάνω στο πρόσωπο της κοπέλας ένα άλλο μακιγιάζ από την αρχή. Οπότε θέλω η επιδερμίδα να είναι πεντακάθαρη. Προσωπικά, μέσα από αυτά τα χρόνια εμπειρίας που έχω στον χώρο της ομορφιάς και του μακιγιάζ, θεωρώ ότι δύο είναι οι καλύτεροι τρόποι για το σωστό τη μακιγιάζ της επιδερμίδας. Ο πρώτος είναι να ξεπλύνεις το πρόσωπό σου με ένα ειδικό προϊόν τη μακιγιάζ για βαθύ καθαρισμό. Και ο άλλος, ο τρόπος είναι τα προϊόντα τα οποία είναι αντιφασικά. Είναι λαδάκια τα οποία τα χρησιμοποιώ σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η περιοχή των ματιών. Εκεί πέρα θέλω ένα προϊόν το οποίο να μπαίνει, να τσακ, να κάνεις μία και μπαμ, να φεύγουν όλα. Χωρίς να χρειάζεται να τρίβεις και να ξανατρίβεις την επιδερμίδα σου και να την ερεθίζεις και να την τραυματίζεις και να μην γίνεται σωστά η δουλίτσα. Τρίψε, δεν κάνουμε δουλειά. Πρέπει να κάνεις ένα και να φεύγουν. Μαγικό. Πρέπει να γίνεται με μαγικό τρόπο. Δεν μακιγιάζ. Αμέσως. Φλαπ και αγιά σας. Δεν θέλω να τρίβω και να κάνω και να δείχνω και να ταλαιπωρώ την επιδερμίδα. Θέλω να με ένα πέρασμα να φεύγουν τα πάντα. Ακόμα και το πιο δύσκολο, το πιο δουλεμένο μακιγιάζ θέλω να εξαφανίζεται στο πέρασμα ενός πολύ καλού ντε μακιγιάζ. Αν δεν φεύγουν τα πάντα, αλλάζουμε προϊόν αμέσως. Γιατί όσο ωραίο και να είναι ένα μακιγιάζ, κάποια στιγμή θα πρέπει να αφαιρεθεί τελείως από την επιδερμίδα. Για να μείνει η επιδερμίδα καθαρή, να μπορέσουμε να κάνουμε την περιποίηση και η επιδερμίδα μας να είναι έτοιμη για το επόμενο μακιγιάζ. Μακιγιάζ πάνω σε μια επιδερμίδα η οποία δεν έχει καλό τη μακιγιάζ, δεν γίνεται. Επίσης, δε μακιγιάζ με προϊόντα τα οποία επιβαρύνουν την επιδερμίδα δεν είναι κάτι καλό. Έχω επιλέξει να σας δείξω σήμερα αυτά που είναι δοκιμασμένα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τι θέλω να πω με αυτό? Σε πάρα πολύ φορτωμένα με μακιγιάζ πρόσωπα, τα οποία βγάλαν αμέσως κάθε ίχνος μακιγιάζ, βγάλαν με ένα σπερπρόσωπο και τα κορίτσια που κάνατε μακιγιάζ με τα προϊόντα αυτά, καθαροπρόσωπες. Πάμε λοιπόν να τα παρουσιάσω ένα-ένα. Η σειρά που θα τα παρουσιάσω δεν είναι η σειρά που τα έχω κατά προτίμηση. Όλα αυτά που θα σας δείξω είναι αγαπημένα, το καθένα και διαφορετικό λόγο. Πρώτο. Τις VC. Αυτό εδώ το διφασικό. Όπως σας είπα, είναι διφασικά τα πρώτα προϊόντα που θα σας δείξω. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Waterproof Eye Makeup Remover. Το κοινάς. Και γεια σας. Συγκλονιστικό, δοκιμασμένο, αγαπημένο. Αχα. Άλλο προϊόν που θα σας δείξω είναι το Bifacil της Lancôme. Διφασικό και αυτό. Πασίγνωστο στο χώρο του διφασικού ντε μακιγιάζ. Κουνάς, γίνεται ένα, το βάζεις στο βαβακάκι σου, το βάζεις στο ματάκι σου και γεια σας μακιγιάζ. Έχει εξαφανιστεί. Τα έχει πάρει όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα στο πέρασμά του και αυτό συγκλονιστικό. Αυτό το πρωτογνώρισα όταν ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής και αποκλειστικός make-up artist της Lancôme στην Ελλάδα. Ένα συμβόλαιο που είχα πριν 16 χρόνια. Και ήταν από τα πρώτα λαδάκια, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν βγει στην αγορά τα διφασικά. Είχε κάνει πάταγο πως ένα προϊόν διφασικό dry oil να φέρει στη στιγμή το πιο δύσκολο μακιγιάζ. Μέχρι τότε, ο τρόπος που επικρατούσε για να κάνεις το μακιγιάζ ήταν τα γαλακτώματα. Τα οποία εγώ δεν πολύ συμπαθώ για να σας είμαι ειλικρινής και όπως θα δείτε δεν παρουσιάζω και κανένα γαλάκτωμα στα top προϊόντα που έχω επιλέξει για να σας παρουσιάσω σήμερα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Έχω ξεβάψει εγώ μακιγιάζ με αυτό άπειρα. Επόμενο λαδάκι διφασικό που θα σας δείξω είναι της MAC, είναι το Lip and Eye Makeup Remover, είναι αυτό εδώ, επίσης διφασικό, σε αυτό το όμορφο μπουκαλάκι, το ανακοινείς και κάνεις δουλίτσα. Πάρα πολύ καλό και αυτό, στο πέρασμά του, μπαμ. Άλλο διφασικό λαδάκι που θα σας δείξω είναι από την NYX, είναι αυτό εδώ, Eye and Lip Makeup Remover, διφασικό και αυτό. Βγάζει στο πέρασμά του το πιο δύσκολο, το πιο δουλεμένο μακιγιάζ. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ γιατί είναι μικρό. Είναι ματζόβαλο και το παίρνεις πάρα πολύ εύκολα μέσα στα πράγματά σου, ειδικά όταν φτιάχνω πράγματα για ταξίδι που δεν θέλω να κουβαλάω πάρα πολλά, γιατί έχεις ακατευτεί όμως από το κουβάλα. Οπότε επιλέγω μικρές συσκευασίες και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα make-up που κουβαλάω μαζί μου, ειδικά στα ταξίδια μου.
Πάμε να σας δείξω όμως το επόμενο λαδάκι μου, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Τη Σερεντού, είναι αυτό εδώ, κάτσε να πάρουμε άλλο γιατί αυτό το έχω αδειάσει. Και τα παίρνω με το κιλό όταν μακιγιάζ, γιατί βάφω πολύ συχνά, αλλά χρειάζεται και να ξεβάφω πάρα πολλές φορές. Είναι αυτό εδώ, είναι τη Σερεντού, διφασικό κι αυτό, το οποίο επίσης με έχει εκπλήσει. Είναι ελληνική εταιρεία Ρεντού, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Και γενικότερα μου αρέσει να στηρίζω τις ελληνικές εταιρείες, αυτές που αξίζουν φυσικά. Και η Ρεντού είναι μία από αυτές. Έχει αυτό το υπέροχο διφασικό προϊόν, το οποίο εξαφανίζει κάθε ίχνος μακιγιάζ και το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια όταν ξεκίνησα να κάνω τις καμπάνιες της Ρεντού, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω την πολύ μεγάλη χαρά να κάνω τις καμπάνιες της Ρεντού σε κάθε σεζόν. Οπότε όταν ερχόταν τα μοντέλα που τα έβαφα και μετά χρειαζόταν να τα ξεβάφω και πρωτοδοκίμασα αυτό το προϊόν, είχα μείνει έκπληκτος με το πόσο μπαμ, ξέρωφε τα μάτια και τα χείλη και τα πάντα, δεν άφηνε στο πέρασμά του ίχνος μακιγιάζ. Νόμιζα ότι η κοπέλα είχε έρθει έτσι ξεβαμένη από το σπίτι της. Είχα πάθει σοκ. Πως έβγαζε τα πάντα έτσι. Σοκ. Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο προϊόν είναι από μια ελληνική εταιρεία, την οποία έχω γνωρίσει πρόσφατα, είναι της Lavish Care, είναι αυτό εδώ το Micellar Water, το οποίο αφαιρεί όλο το μακιγιάζ από το πρόσωπο με ένα πέρασμα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι ελληνική εταιρεία και αυτή. Και όπως σας είπα και πριν, μου αρέσει πάρα πολύ να στηρίζω ελληνικές εταιρείες οι οποίες προσπαθούν και κάνουν μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά με τα προϊόντα που μας προσφέρουν. Επόμενο προϊόντα μακιγιάζ που θα σας δείξω είναι της αγαπημένης μου Shiseido. Είναι αυτό εδώ, υπέροχο και αυτό διφασικό προϊόν. Λαδάκι, dry oil και αυτό, και αυτό μπαίνει μέσα στα μάτια ακόμα και αν φοράς τα ακούς παπείς, δηλαδή θα καθαρίζεις το μέσα του ματιού σου με ένα Q-tip, συγκλονιστικό, υπέροχο. Βγάζει κάθε είδους μακιγιάζ και αυτό μπαίνει κατά πλήξη από το πόσο καλό είναι. Να σας δείξω και δύο φίλους μου πάρα πολύ καλούς για το μακιγιάζ, είναι τα cotton pads αυτά εδώ πέρα τα στρογγυλά και αυτές οι μπατονέτες. Αυτές οι μπατονέτες τις αγαπώ πάρα πολύ, σας το έχω ξαναπεί με τα τζάμπο. Έχουν αυτό το σχήμα, δεν ξέρω να τις βλέπετε. Είναι λίγο μητερές. Οπότε μπαίνουν και στη γωνία του ματιού, μπαίνουν λιγάκι μέσα στο μάτι. Είναι καταπληκτικές για τα μακιγιάζ. Και φυσικά αγαπώ και αυτά εδώ πέρα τα βαμβακάκια, τα οποία είναι σούπερ οικονομικά. Και αυτή είναι η ελληνική εταιρεία, σε τόνα. Αγαπώ ελληνικές εταιρείες και τα προτιμώ αυτά που είναι πολύ οικονομικά. Γιατί γίνεται και τρελή κατανάλωση με αυτά, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αφού ολοκλήρωσα λοιπόν τη σειρά με τα διφασικά προϊόντα που αγαπώ πάρα πολύ για το μακιγιάζ, θα προχωρήσω ευθύς αμέσως στα προϊόντα τα οποία ξεπλένονται. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόν της MAC, το gel. Αυτό εδώ της MAC είναι gel cleanser, τούτο εδώ. Και με αυτό, αφού έχεις δουλέψει πρώτο λαδάκι, έχεις βγάλει το μακιγιάζ, το έντονο από τα μάτια, από τα χείλη κτλ. Χρησιμοποιώ και αυτό εδώ για να ξεβγάλω το πρόσωπο και έχω μια επιδερμίδα πεντακάθαρη, έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η ενυδάτωση και η φροντίδα της επιδερμίδας, έτσι, ό,τι ανάγκες έχει κάθε επιδερμίδα, γιατί κάθε επιδερμίδα έχει άλλες ανάγκες. Τα αντεμακιγιάζ όμως είναι για όλες τις επιδερμίδες. Εντάξει, οπότε αυτό το βήμα είναι υπέροχο συνδυαστικά με ένα λαδάκι που έχει χρησιμοποιηθεί πριν στα μάτια. Άλλο προϊόν που ξεβγάζεται είναι αυτό εδώ πέρα, είναι της NYX. Είναι μαύρο το προϊόν μέσα, αυτό αξίζει να σας το δείξω. Είναι gel, είναι μαύρο, κάνει έναν αφρό άσπρο, ξεβγάζεται και στο πέρασμά του δεν αφήνει τίποτα ίχνος μακιγιάζ. Λοιπόν, εδώ τα μαντιλάκια, αυτά εδώ, το οποίο είναι και το μακιγιάζ, αυτό συγκεκριμένο του Κορέ, έχω από όλα. Τα χρησιμοποιώ για να καθαρίζω τα χέρια μου από το μακιγιάζ. Ναι, στο πρόσωπο δεν τα θέλω. Όχι τα συγκεκριμένα, κανένα. Στο πρόσωπο θέλω άλλα προϊόντα, τα οποία να είναι super, super. Άλλο προϊόν το οποίο ξεβγάζεται και τα αγαπώ πάρα πολύ είναι της Kiehl's. Δεν ξέρω τι ξέρετε αυτή την εταιρεία, είναι υπεραγαπημένη, έχει super προϊόντα. Τα χρησιμοποιώ και εγώ πολλές φορές στη ρουτίνα της περιποίησης του προσώπου μου. Και με αυτό εδώ ξεβγάζεις το πρόσωπό σου, αφού έχεις βγάλει τα πάρα πολλά με ένα λαδάκι για τα μάτια. Και εδώ να σας πω ότι τα προϊόντα που σας δείχνω, τα οποία ξεβγάζονται, αν έχεις κάνει ένα μακιγιάζ το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό, δεν χρειάζεται να βάλεις λαδάκια και τέτοια. Εσύ πας και το βγάζεις κατευθείαν με ένα προϊόν το οποίο κάνει rinse out, το οποίο ξεβγάζεται. Επόμενο προϊόν το οποίο ξεβγάζεται είναι Freezing Foam της Σερεντού. Το ανακοινείς, ενεργοποιείται ο αφρός που έχει μέσα, βγάζει μια μικρή ποσότητα, ξεπλένεις το πρόσωπό σου και γεια σας, κάθε ίχνος μακιγιάζ είναι για όλους τύπους δέρματος και μετά είσαι έτοιμη για ενυδάτωση και περιποίηση έξτρα. Άλλο που ξεχάστηκε και θέλω να σας δείξω, δεν έχω. Και εδώ ήρθε η ώρα να σας πω ότι ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βιντεάκι. Όπως σας είπα, σας παρουσίασα τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα τε μακιγιάζ. Δεν σας έδειξα τρόπους τε μακιγιάζ γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν θέλετε όμως, πείτε μου να σας το δείξω σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Βάζεις το προϊόν σε ένα βαμβακάκι, το ακουμπάς πάνω στο μάτι, περιμένεις μισό λεπτάκι και αρχίζεις και κάνεις πολύ μαλακές κινήσεις
δουλεύοντας κυκλικά ή καθοδικά ή γενικότερα όπως μπορείς για να αφαιρέσεις κάθε ίχνος, κάνοντας πάντα όμως ευγενικές απαλές κινήσεις στην τόσο ευαίσθητη αυτή περιοχή όπως είναι τα μάτια μας. Εντάξει? Και αφού τα είπαμε όλα αυτά για τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα της μαγειάς, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου μέχρι το επόμενο βιντεάκι που θα τα ξαναπούμε, που θα είναι η επόμενη Τετάρτη. Περιμένω τα σχόλιά σας, που όπως βλέπετε επίσης κάθε φορά απαντάω, no matter what, μπορεί να είναι και μεσάνυχτα και να έχω γυρίσει πτώμα τη δουλειά. Θα καθίσω με το iPad, τσουκου 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 τσουκου, θα πάθω μια μικρή τραντίτιδα για να απαντήσω σε όλα σας τα μηνύματα, σε όλα σας τα σχόλια, που κάθε φορά που σας έχω πει, ανυπομονώ να διαβάσω. Τι άλλο θέλω να σας πω, βεβαίως, ναι. Αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, κάντε τώρα, έτσι, για να στηρίζουμε και το κανάλι, να βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνθηση στους followers και στους subscribers. Αν βρήκατε το βιντεάκι ενδιαφέρον, κάντε το και share στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Κάντε το γενικώς, ένα share, να το δουν και οι φίλες σας και οι φίλοι σας. Ελπίζω να έχετε εκπατήσει ήδη και το like, για να χαρώ και εγώ να βλέπω ότι αυτά που κάνω σας αρέσουν και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι την Τετάρτη. Μέχρι τότε, όπως σας είπα και πριν, πολλά φιλάκια και την αγάπη μου.